Με το λεγόμενο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να υλοποιήσει τις διακηρυγμένες απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, επιβεβαιώνοντας πως η ανάπτυξη για όλους που τάζει αφορά μόνο αυτούς και όχι τους εργαζόμενους, τους παραγωγούς του κοινωνικού πλούτου. Αυτό επιτάσσει εξάλλου η καπιταλιστική ανάπτυξη που υπηρετεί με ζήλο τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι παλαιότερες κυβερνήσεις. Προϋπόθεση για αυτή την ανάπτυξη, η ακόμα μεγαλύτερη συμπίεση σε μισθούς και εργασιακά δικαιώματα και ελευθερίες, η διάλυση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος που παλεύει πραγματικά για τα συμφέροντα των εργαζομένων, η διαιώνιση των απαράδεκτων και ισχνών μισθών, οι δουλειές του ποδαριού χωρίς δικαιώματα και προστασία, ο εργασιακός μεσαίωνας χωρίς τέλος. Έτσι, με την ομοθέτηση του νέου αντιλαϊκού οδοστρωτήρα, η κυβέρνηση στοχεύει να σαρώσει ό,τι απέμεινε σε μισθούς και δικαιώματα, προσπαθώντας προκλητικά να εξοραίσει την αντεργατική επίθεση που με νέα ορμή συνεχίζει από εκεί που την άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, με απίθμενο θράσος επιχειρεί να κάνει το μαύρο άσπρο και να εμφανίσει ως φιλεργατικό ένα νομοσχέδιο που επιφέρει συντριπτικό χτύπημα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ειδικά στις κλαδικές, βάζοντας σε μόνιμη πρέσα τους μισθούς, θέτοντας υπό ασφυκτικό κρατικό έλεγχο τη λειτουργία των συνδικάτων με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το χτύπημα των γενικών συνελεύσεων. Την ίδια στιγμή που τα δίνει όλα στο μεγάλο κεφάλαιο μέσω φοροαπαλλαγών, διευκολύνσεων και κάθε είδους προνομίων, ενώ στο όνομα της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας δίνει τη δυνατότητα για επενδύσεις όπου και με όποιους όρους θέλουν οι κεφαλαιοκράτες, ξεσαλώνοντας σε βάρος του λαού και του περιβάλλοντος. Γι' αυτό εξάλλου στάζανε μέλη εκπρόσωποι των εργοδοτών στην Επιτροπή των Φορέων, καλωσορίζοντας με ένα στόμα όλοι τους ως θετικές τις παρεμβάσεις του νομοσχεδίου της κυβέρνησης, αφού διαμορφώνουν φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, αποδεικνύοντας συγχρόνως πως κοινός στόχος κυβέρνησης και εργοδοσίας είναι η ακόμα μεγαλύτερη συμπίεση μισθών με ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις, με πολύ χαμηλότερους όρους αμοιβής και εργασίας, μέχρι και το άθλιο επίπεδο που έχει επιβληθεί στον κατώτατο μισθό. Μάλιστα, χαρακτηριστικό για τη συνέχιση της ενιαίας αντεργατικής επίθεσης είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση, για να στηρίξει τις νέες διατάξεις, επικαλείται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου τα αντίστοιχα αντιδραστικά μέτρα που έχουν προχωρήσει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από τη δεκαετία του 1990 και την Επιτροπή Ειδικών Εμπειρογνωμόνων που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στο σπόρεσμα της οποίας ήδη από το Σεπτέμβριο του 2016 περιέχονται συστάσεις για μια σειρά από ρήτρες εξαιρέσεων στην εφαρμογή των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων. Παράλληλα, οι διατάξεις του νομοσχεδίου, σε συνδυασμό με το νόμο Βρούτσι-Αχτσιόγλου για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού με υπουργική απόφαση και με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή την κερδοφορία τους, δίνουν στην εκάστοτε κυβέρνηση, συνολικά στο αστικό κράτος, τον πρώτο και τελευταίο λόγο για τον καθορισμό των εργατικών αμοιβών, συνολικά των όρων εργασίας, αφού παρέχουν στον Υπουργό Εργασίας την εξουσία να καθορίσει ποιες επιχειρήσεις θα εξαιρούνται από τις κλαδικές συμβάσεις, όπως και το ποιες κλαδικές συμβάσεις θα κόβονται από την κήρυξή τους ως υποχρεωτικών, με το επιχείρημα ότι φύγουν την ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις και οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας, ευθυγραμμιζόμενοι με το αποφασίζουμε και διατάσσουμε των επιχειρηματικών συμφερόντων, θα καθορίζουν τα πάντα. Θα ελέγχουν τα συνδικάτα, τις γενικές συνελεύσεις, τα θέματά τους, τις αποφάσεις τους. Μετά από όλα αυτά μπορεί να δούμε και κανένα υπουργό, για παράδειγμα, ίσως και κανένα εκπρόσωπο του ΣΕΒ, πρόεδρο σε καμιά συνδικαλιστική οργάνωση, αφού ενισχύεται με το νομοσχέδιο η ήδη ισχύουσα συνεργασία, κυρίως με τον εργοδοτικό αλλά και τον κυβερνητικό συνδικαλισμό. Στόχος να επιβληθεί στα συνδικάτα, στο κίνημα, στους εργαζόμενους, κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο κράτους και εργοδοσίας, εισηγεί νεκροταφείου, ώστε να μην αντιδρούν οργανώνοντας την πάλη τους, τις διεκδικήσεις τους, μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες των σωματείων τους, των συνδικάτων τους.
Έτσι με τις προτινόμενες διατάξεις, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, στοχεύεται στο χτύπημα της δημοκρατικής λειτουργίας των συνδικάτων, καθώς και στο άνοιγμα του δρόμου για ενίσχυση του φακελώματος των εργαζομένων. Ενώ με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες επιχειρείται να κόψετε τους δεσμούς των ίδιων των εργαζόμενων μεταξύ τους. Το αναφέρετο δηλαδή δικαίωμά τους να ενημερώνονται, να συζητούν συλλογικά μέσα από τις συνελεύσεις τους, να συνδιαμορφώνουν τα αιτήματά τους, τη δράση τους, να οργανώνουν συλλογικά τις απεργίες και τις άλλες κινητοποιήσεις τους. Απέναντι στο κατάπτυστο κυβερνητικό νομοσχέδιο, μία είναι και επιβάλλεται να είναι η απάντηση των εργαζομένων. Με μεγαλύτερη μαχητικότητα, δύναμη, αποφασιστικότητα, να συνεχίσουν τη δράση τους όχι μόνο ενάντια στο πολυνομοσχέδιο, αλλά ενάντια συνολικά στην αντεργατική πολιτική κυβέρνησης και εργοδοτών, ξεπερνώντας και παραμερίζοντας τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να υπάρξει σιγή ηχθείως, όχι μόνο με αφορμή το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα, αλλά και στο σύνολο των νέων σήμερα αντεργατικών μέτρων που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις, εξοφλώντας κατά αυτόν τον τρόπο τις δεσμεύσεις τους απέναντι στο ΣΕΒ και τις άλλες εργοδοτικές ενώσεις για στήριξη των αντεργατικών μέτρων, σπέρνοντας όμως σύγχυση και μυρολατρεία στους εργαζόμενους. Μονόδρομος για τους εργαζόμενους είναι η ενδυνάμωση του μαζικού ταξικού ρεύματος αντίστασης, η ενίσχυση της λαϊκής συμμαχίας απέναντι στην αντιλαϊκή αντεργατική επίθεση κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων, διεκδικώντας σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής και ζωής με δικαιώματα.